από την Βουβή Τσικνοπέμπτη του 2021 στο ξέφρενο πανηγύρι του 2022. Μήτε τα τερτύπια του καιρού, μήτε η πανδημία, στάθηκαν ικανά να πτωίσουν τους Κύπριους και δίρους βασιλείς του καρναβαλιού Λεμεσανούς, οι οποίοι χορεύουν από νωρίς το πρωί σε ρυθμού σάμπα. Το καρναβαλίστικο ξεφάντωμα ξεκίνησε από το πρωί με μουσική και κέρασμα, με την καρδιά του καρναβαλιού να χτυπά φέτος σε μια μεγάλη ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με σκηνή, τραπέζια για παρές και πίστα για χορό. Βασίλισσα του καρναβαλιού η Βέρα Ευθυμίου Παραλίδου, η οποία ως η καλή μάγισσα των παραμυθιών, ανέλαβε να διώξει για πάντα από την ζωή μας τον κορονοϊό. Το καρναβάλι είναι εντάξει, τα μέτρα χαλαρώσαζε, είμαστε σε πολλά καλό επίπεδο. Είναι πιο ήπια τα πράγματα φέτος, η διασκέδαση όμως είναι στο μάξιμο. Περίμενα το πολλά πιο... να είσαι πιο πολύ κόσμο, αλλά και συμπαρατήποτε μια χαρά. Από το Γλέντι δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι φουκούδες, οι οποίες είχαν την τιμητική τους σε όλη την πόλη, όπου είχε στηθεί ξέφρενο Γλέντι. Οι καρναβαλιστές συνέχισαν το φαγοπότι και την διασκέδαση μέχρι αργά το απόγευμα. Καρναβάλι σήμερα είναι Λεμεσός, υπάρχουν υποκατάστατα βέβαια, αλλά είναι υποκατάστατα. Σε πιο ήπιους ρυθμούς ήταν η διασκέδαση στις υπόλοιπες πόλεις. Τα κυπριακά μεζεκλίκια, μελωμένη σούβλα, λαχταριστά σουβλάκια, σεφταγές και όλα τα συναφή δεν έλειψαν από κανένα τραπέζι. Να δει ο κόρονο να πάει πέρα και να μένει ξαναρτή. Είπαμε να ξεδώσουμε, διότι εντάξει είναι κολλήσαμε, αλλά είπα. Πολλές οι παραγγελίες. Βάλαμε και σούβλες και πράγματα για να καλύψουν τον κόσμο. Εμείς με τη σειρά μας να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Και στην Πάφο.